Ενημερωθήκαμε κάπου στις 7 και 20 το πρωί, ναι. 10 λεπτά δηλαδή από ό,τι ξεκίνησε ο οδηγός. Ξεκίνησε το λεωφορείο από το Καρπερό με... να πάρει τα παιδιά στο Κατάκαλη, Τριφύλι, Τρικοκιά και Άνοιξη. Λοιπόν, το ποτάμι είχε κατεβάσει νερό. Ο οδηγός κατέβηκε, παραβίασε δηλαδή τους κόνους που είχαμε κλείσει το ποτάμι. Και καθώς μπήκε μέσα, συνειδητοποίησε ότι ξαφνικά τον παρασύρει το νερό και όντως παρασύρθηκε. Και... αυτή τη στιγμή το λεωφορείο είναι ακόμα κάτω. Μιλάμε για μεγάλο όγκο νερού, αφού κατάφερε να παρασύρει ολόκληρο λεωφορείο, έτσι. Ναι, ναι, μιλάμε παρόμοιο περιστατικό με το προηγούμενο που είχαμε τον αντιφόρο, με τον Νίκο τον Μπρούφα. Με τον οδηγό τι έγινε? Ο οδηγός είναι εγκλωβισμένος μέσα, κάπου 8,5 με 9 παρά περίπου έγινε ο εγκλωβισμός από την αντιπυροβεστική. Ναι. Με τη βοήθεια ενός φορτητή από το Δήμο. Ευτυχώς άνθρωπος είναι καλά. Είναι καλά και πιστεύω ότι. Κατάλαβε τη βλακή που έκανε. Σε περιπτώσεις τώρα βροχής, ο Δήμος κλείνει το δρόμο, έτσι? Σε περιπτώσεις βροχής από την 1η-1η του 2011, ναι. Που το νέο Δήμο Δεσκάτης, η πολιτική προστασία του Δήμου συνέχεια κλείνει το δρόμο όταν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι, ναι. Και όπως και τη χθεσινή νύχτα. Μάλιστα. Με κόνους. Και εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω τουλάχιστον τους οδηγούς, τους ανθρώπους, να μην παραβιάζουν ούτε τα σήματα, ούτε τους κόνους. Όντως το ποτάμι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή δεν αξίζει να θρυνήσουμε άλλους ανθρώπους, επειδή κάποιος δεν θέλει να κάνει μερικά χιλιόμετρα παραπάνω. Ας τα κάνει μέχρι τουλάχιστον να τελειώσει το θέμα με τη γέφυρα.